Φλωρεντία. Είσαστε μαζί μου σε αυτό το vlog, με μένα και τη φίλη μου τη Μάρι. Bonjour Μάρι. Buongiorno Principessa. Είμαστε στο Κούβουλα που είναι ο Τρούλο. 476. Θα τα προχωρήσω όλα αύριο. Θα είστε εκεί πέρα μαζί μου. Και πού πάμε τώρα, πες μου την πλατεία. Πιάτσα τη Λεσσινιωρία. Δούμε το άγαλμα του Ποσειδώνα. Αυτή είναι υποκατασκευή και είναι λίγο κοκκουλωμένο βέβαια. Δούμε και το Παλάτσο Βέκιο. Τι είναι το Βέκιο? Είναι το παλιό παλάτι. Τα αγάλματα αυτά είναι αντίγραφα, δεν είναι τα γνήσια. Τα γνήσια που βρίσκονται. Εντλακαντέμια. Όλα τα ξέρει. Αυτό πώς το λένε, είπαμε. Παλάτσο Βέκιο. Παλάτσο Βέκιο. Παλιοπάλατο. Το παλιοπάλατο. Το πρώτο λιοντάρι που βλέπουμε. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Δεύτερα, τρίτα λιοντάρια. Δευτερότριτα. Παιδιά, δεν θα πιστέψετε ποιον βρήκα. Δεν θα πιστέψετε ποιον συνάντησε αυτή τη στιγμή εδώ στην καταπληκτική Φλωρεντία. Τον Δαβίδ. Δαβιδάκο. Δαβίδ, φίλε μου. Γεια σας, Έλληνες! Λέξεις. Αυτό το κράτσε. Το παρακαλώ είναι πρέκο. Όνα σέρα, ωραία μέρα. Δεν τα έμαθα καλά μάλλον. Buongiorno. Buongiorno Principessa. Μας αρέσει και το La Vita è Bella. Principessa. Πέμπτη πρωί, ο ήλιος είναι καταπληκτικός. Θα πάμε σήμερα στον ντουόμο. Έχουμε να καταφέρω να ανέβω τα 400 και κάτι σκαλιά. Και είμαστε στον ντουόμο της καρδιάς μας που τόσο θέλουμε να ανέβουμε και να δούμε την θέα από ψηλά. Η ουρά είναι αυτή. Μια πολύ normal ουρά. Πάμε να βγάλουμε τα εισιτήριά μας. Είναι αυτή. Ξεκινάμε από το μουσείο. Άμα φτάσουμε του χρόνου, θα λέμε. Έχει κι άλλες καμιά. Για να δείτε τι με περιμένει. Όταν ο λυκός δεν είναι εδώ, περπατώ εις το δάσος. Όταν ο λυκός δεν είναι εδώ. Είναι η φάση που βλέπω φως και νομίζω ότι κάτι όμορφο συμβαίνει, αλλά τελικά δεν φτάνω. Ο τύπος που έφτιαχνε τον Ναό και τον Τρούλο, όταν τον έφτιαχνε, ουσιαστικά δεν ήταν σίγουρος θα του βγει έτσι όπως ήθελε να τον φτιάξει. Είχε πολύ τους εργάτες να δουλεύουνε και εκείνος καθόταν και κοιτούσε από κάτω, γιατί φοβότανε ότι θα πέσει και θα σκοτώθει. Οπότε λέει, καλή να σκοτώθουν οι εργάτες και ξαναπάμε. Δεν είναι λίγο στο μοκούλι, το πήγες και πολύ ξέρω τι ζητά. Τίποτα δεν με κρατά. Αυτό μετράει. Και τι ωραία θέα και πόσο άξιζε τον κόπο όλο αυτό το πάνω κάτω πέρα εδώ. Θέλουμε τώρα, πάμε να βρούμε την Μάρι. Εμείς κατεβαίνουμε και άλλοι ανεβαίνουν. Τους λυπάμαι λίγο. Προλάβαμε και ήλιο Βασίλεια μου, παρακαλώ πολύ. Nightlife in Florence. Δεν θα σου μαγειρέψω, δεν είμαι η μάνα σου. Δεν είμαι η μάνα σου, ναι, δεν είμαι η μάνα σου. Δεν θα σου μαγειρέψω, δεν είμαι η μάνα σου. Δεν είμαι η μάνα σου, ναι, δεν είμαι η μάνα σου. Τελείωσε το ερασμιώτικο πάρτι και είμαστε έτοιμοι για άλλο. Είμαστε έτοιμοι για κλαμπάρισμα τώρα. Και η Μάρ δουλεύει αύριο πρωί-πρωί, παιδιά. 7.30 πρέπει να σκοπώ εγώ. Αυτό το κορίτσι δεν καταλαβαίνει, ρε παιδιά. Μια χαρά καταλαβαίνω, πιστεύω με το πρωί δεν σηκώνομαι. Εύκολα 3 ξυπνητήρια Νίτα μου βάζω. Ακούραστη είσαι όμως, ακούραστη. Και κάνω και 3 snooze το καθένα. Snooze forever. Hi! Yeah, happy birthday to you. Ciao, 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 Ψωμί από ιταλικό φούρνο, ρε ζήλι. Το ψωμί του τόστ. Τώρα τι κεφτεδάκια θα γίνουν με ψωμί του τόστ. Θα τα φάμε όπως και να είναι. Grande Anita! Grande! Anita νούμερο 1! Ιταλία in Grecia! Και αφήνουμε πίσω μας αλίμονο αυτή τη φάση. Περάσαμε και στο Μιτσελάντζελο με τα παγωτάκια μας. Σχίζει το καλό, το ανήφορο. Έχει πολύ ανήφορο, γιατί άμα... και το ανήφορο, να ξέρεις, και σκάλες. Στον Τρούλο το ξέρεις ότι περπατούσα 15 ώρες. Για τιμή σου, δηλαδή, που ξανάρχομαι εδώ πέρα. Θα το μετανιώνω. Θα κάνουμε γυμναστική, θα κάψουμε το τζελάτο. Αυτή, μόλις με πληροφόρησε η Μάρι ότι είναι μια πόρτα. Η ιστορία λέει ότι υπάρχει ένας μήλος από εκεί που είναι έξω από το τείχος, αλλά η Φιωρεντίνη είχαν φτιάξει και ένα μήλο μέσα από το τείχος. Ώστε εάν έχουν εχθρούς και επιτεθούν, να μπορούν να παράγουν από μέσα πράγματα για να ζουν. Και τώρα είναι ένας κύριος σαν αυτόν τον κύριο στο Θησία που κάνει ωραίες φούσκες. Αυτόν οι φούσκες είναι καλύτερες όμως. Φαντάζομαι θα κάνουνε. Για όλων των κραγιών, το βλέπετε. Μπορώ να σας κάνω tutorials για το πώς να καταστρέψετε το μακιγιάζ σας μέσα σε 5 λεπτά. Η ώρα είναι 7 και 10 και πάμε Βενετία. Είμαστε εδώ με την ΑΕΤΖΕ, μια εκδρομή μονοήμερη στη Βενετία. Ο κόσμος εδώ δεν μιλάει ελληνικά, οπότε του πρόλαβε ό,τι θέλει. Έτοιμοι να το ζήσουμε φοιτητικά, ερασμιώτικα και multicultural. Αμήν. Vai poso, vai poso. Ma è bellissimo. Say something in Italian. Diciamo qualcosa. Benvenuti. Benvenuti a Venezia. Γιατί μυρίζει ξεκάθαρα. Είναι σαν να είμαστε σε ελληνικό νησί, μυρίζει καλαμαράκι τηγανιτό. Καλαμαράκι φουλ. Buongiorno, ciao. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Ήτανε κι ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά. Κάπου εδώ θα μπουν οι γλάροι. Και τώρα ετοιμαστείτε για το ένα, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο πλατεία ντε Σαν Μάρκο. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε εδώ πέρα. Σας αφήνω για να βγάλουμε τις selfies μας. Στο Σαν Μάρκο είμαστε. Θα μπούμε μέσα, αλλά είδα σε μια πινακιδούλα ότι δεν μπορούμε να τραβήξουμε ούτε φωτογραφίες ούτε βίντεο. Θα το χάσετε. Είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να το χάσετε. Δεν θα μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια μα, δεν δείτε από την εκκλησία. Θα προσπαθήσω εγώ λίγο κλεφτά μπας και βγάλουμε τίποτα. Πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ καλό, αλλά εμένα δεν μου άρεσε πρώτα που είχαν βάλει ειστήριο σε ένα τμήμα της εκκλησίας. Γιατί περίμενε χριστιανούς που είχαν τον Πάπα και του δίνανε εκατομμύρια για τα συγχωροχάρτια. Εγώ δεν βλέπω την τύφλα μου, είμαι πάρα πολύ κοντή για να σε πάρω καλή κούτσα. Τι να με πάρεις? Στους ώμους. Δεν με σηκώνεις Μάρι μου, δεν είμαι 5 χρονών. Τελείωσε η παρέλαση, τελείωσε και εκδήλωση που κάνουμε. Τελείωσαν όλα και πάμε που πάμε. Going along the channel. Along the channel. Yeah. This is Mateo dressed up like Mateo. What did you do to your face? Why? He liked this profile of him. It was the first one I found. Oh my God! Yes, it's like you are two-faced. You're looking like there and there yeah. Also. I'm a living Picasso. You are a living Picasso. Hola! Let's go to the bridge. Γυρίσαμε Φλωρεντία, Σάββατο βράδυ, ένα κλασικό κλαμπ. Say hi to my vlog! Πάμε σπίτι να κουκλωθούμε, να μπούμε μέσα στις κουβέρτες. Night, buona notte Fiorellino. Καλημέρα, λουστήκαμε, είμαστε μοσχομυροδάτες, θα πάμε στο Σάντο Σπυρίτο. Θα σας δείξουμε μια πολύ όμορφη πλατεία με πολύ ωραία μαγαζάκια και θα απολαύσουμε τον ήλιο, γιατί πραγματικά στη Φλωρεντία σήμερα έχει πάρα πολύ ζεστή μέρα. Οι κάρτες μου έχουν βγει off, γιατί έχω γράψει πάρα πολύ πληροφορία, οπότε εδώ, παιδιά, κινητάκι. Κινητάκι, η ποιότητα θα είναι αυτή σήμερα. Σεμεδάκι, το σεμεδάκι της γιαγιάς. Το λες και λίγο ελληνικό. Το σεμεδάκι της γιαγιάς βάλανε. Αλλά κοίτα πόσο εντυπωσιακό είναι και με την αντανάκλαση από πίσω. Μπράβο, μπράβο στους Ιταλούς για τις βιτρίνες τους. Έχουμε δει πάρα πολύ ωραία κόνσεπτ. Μπράβο σε αυτούς που τις δημιουργούν. Το κρύο είναι τσουφτερό. Και εμείς γυρνάμε μόνες. Αγάπα με αγάπη μου. Και σφίγουν οι κολόνες. Εγώ προσπαθώ να φτιάξω ποιήση και αυτή η μαγνήτη. Πάμε με να σ' αγαπώ. Πολύ ψηλά να πάμε. Και άμα φοβάσαι το ψηλά, θα μάθω να πετάμε. Είναι Santo Spirito. Αυτός είναι ο Σάντο και το Σπυρίτο μαζί. Βέβαια σε αυτό το καταπληκτικό μαγαζί που έχουμε έρθει είναι ότι έχουν και alcohol tester. Έρχεσαι εδώ, αλλά δεν έχεις. Είσαι πολύ πιωμένος, δεν έχεις έξω, δεν είσαι πολύ πιωμένος. Θέλω να δώσει ένα μήνυμα σε όσους μας πόνεσαν πολύ. Να είστε καλά. Τη γη πάνω από όλα. Στο άγνωστο σήμερα. Από ένα φαφακούλο. Name of the drink. This is Amarone Ardini. Amarone Ardini. Γεια σας. Goodbye, Amorini. Ήταν η Μπολόνια και από Μπολόνια θα φύγουμε για να πετάξουμε για Αθήνα.